Τρίτη και 13. Διότι από σήμερα ο εμβολιασμός είναι το κατακεφαλήν χρέος της χώρας. Θα έχουμε και τέτοιο μνημόνιο. Τι διάγγελμα ήταν, ανακοινώσεις του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Τι υψηλά νοήματα που περιείχαν ατακαδόρικα μπουκέτα. Τι φανερά μηνύματα έστειλε με τα λεγόμενα και η κρυφή του σημασία που μένει να αποκαλυφθεί μετά τα λεγόμενα. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους έχει ήδη αποδειχτεί περίτρανα από τα δισεκατομμύρια δόσεις που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, πέθαναν από αυτά πολύ λίγοι, αρρώστησαν ελαφρά κάμποση, αρρώστησαν βαριά ακόμη λιγότεροι, οι περισσότεροι δεν πέθαναν, αν και δεν ξέραμε αν θα πεθαίναν. Πάντως δεν έχει σημασία, ότι όλοι όσοι τα κάνουν μπορεί να συνεχίσουν να μεταδίδουν τον ιό και να διασπείρουν την νόσο, όπως τον ΟΤΕ στο Ηράκλειο. Την πάθανε από συνάδελφό τους ανεμβολίαστο με 2 δόσεις εμβολίου. Σημασία είχε ότι οι περισσότεροι δεν πεθαίνουν και ότι όσοι το κάνουν θα το ξανακάνουν. Φέρνοντας πιο κοντά το στόχο μέσα στο καλοκαίρι να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του ανήλικου πληθυσμού μας, είπε ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Το υπόλοιπο με τους ανήλικους. Από μεθαύριο μάλιστα αρχίζουν να εμβολιάζονται και οι ηλικίες 15 με 17. Και τελειώσαμε. Το ότι το τείχος ανοσίας με 70% των εμβολιασμών θα το είχαμε στις αρχές καλοκαιριού είναι τώρα επιτυχία των 4,3 εκατομμυρίων που όμως είναι κάτω από το 40%. Ουδής μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν, όπως είπε, έγιναν τα πάντα. Από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ξεδίπλωσε αλλεπάλληλες εκστρατείες ενημέρωσης υπό τις οδηγίες των ειδικών. Προσάρμοζε κάθε φορά τις πολιτικές της εξάρσης του ιού, στηρίζοντας παράλληλα την κοινωνία και την οικονομία. Θωράκισε το σύστημα υγείας, αλλά και τους πολίτες, με εκατομμύρια δωρεάν τεστ. Και βέβαια, εξασφάλισε εμβόλια για όλους με ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα. Αυτό το τελευταίο λειτουργεί μόνο μέσα στην Ελλάδα. Και συνέχισε. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πολύ καλύτερη αφετηρία. Ένας στους 2 άνω των 30 ετών έχει επιλέξει το εμβόλιο. Δηλαδή οι μισοί έχουν επιλέξει να μην το κάνουν. Και τις τελευταίες ημέρες ο ρυθμός επιταχύνεται. Δηλαδή μπορεί να γίνουν ακόμη περισσότεροι. Κατά συνέπεια, θέλω να είμαι σαφής. Έχοντας όσοι δεν εμβολιάζονται αυτό το δικαίωμα, δεν θα οδηγήσουν τον τόπο σε καθολικές απαγορεύσεις. Λες να είναι εκείνοι αυτοί που φταίνε. Αν τους απομονώσουμε, αν τους εξαφανίσουμε, το πρόβλημα θα πάψει να υπάρχει. Θα εξαφανίσουμε και το πρόβλημα του ιού. Γιατί άλλωστε, όπως είπε ο πρόεδρος, έχω τονίσει ότι η κυβέρνηση θα υπηρετεί στην προστασία της δημόσιας υγείας με πειθό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε λίγο όλοι ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πώς το λέγανε οι αντιμνημονιάδες? There is no alternative. Το περίφημο τίνα. Τι να κάνουμε? Και όπως είπε, η λύση είναι μία. Αυτό το τέλος να έρθει χωρίς άλλο πόνο. Βρέθηκε το παυσίπονο. Ο συμβολισμός του αδιεξόδου με το There is no alternative, το τέλος και τον πόνο από τη μια και από την άλλη. Άλλη ατάκα. Συνεπώς, το δρόμο δεν δείχνει ο πανικός που σπέρνει. Άλλο ο εμβολιασμός. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς και προστασία σε όλους. Συγγνώμη, αυτό δεν το κατάλαβα. Γιατί δεν χρειάζεται να έχουν όλοι ελευθερία, αλλά τους αρκεί να έχουν μόνο προστασία? Το ξαναδιαβάζω. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς και προστασία σε όλους. Α, δεν είναι όλοι ελεύθεροι. Γιατί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες. Ωστόσο, επειδή όσοι δεν εμβολιάζονται δεν θα οδηγήσουν τον τόπο σε καθολικές απαγορεύσεις. Κινδυνεύω από τον Νίκο που δεν το έχει κάνει. Επανερχόμαστε λοιπόν, και αυτοί λοιπόν που είναι εκείνοι που φταίνε, αν τους απομονώσουμε, το πρόβλημα θα πάψει να υπάρχει. Αν τους εξαφανίσουμε, θα εξαφανίσουμε και το πρόβλημα. Επομένως η Ελλάδα δεν θα κινδυνεύει. Παρακάτω. Στο εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά και κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους.
προσέξτε, να εμβολιάζονται και όχι να εμβολιαστούν. Και συνεχίζω, από την Παρασκευή, από μεθαύριο και μέχρι τα τέλη Αυγούστου, όλοι οι κλειστοί χώροι, κόμμα, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, κόμμα, σινεμά και θέατρα, κόμμα, θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Προσέξτε, όλοι οι κλειστοί χώροι, κόμμα και μετά τα υπόλοιπα, και όχι οι κλειστοί χώροι των κέντρων διασκέδασης, μπαρ, σινεμά και θέατρα. Δηλαδή, τι συμπεραίνεται? Πρώτον, όλοι οι κλειστοί χώροι δεν είναι ίδιοι. Δεύτερον, ο ιός δεν έχει την ίδια συμπεριφορά σε όλους τους κλειστούς χώρους. Τρίτον, ο ιός προτιμά τη διασκέδαση, είναι ένας διασκεδαστικός ιός. Τέταρτον, σήμερα οι κλειστοί χώροι διασκέδασης και αύριο όλοι οι κλειστοί χώροι. Πέμπτον, οι ανεμβολίαστοι θα ζουν σε εξωτερικούς χώρους, ας φροντίσουν λοιπόν να δουν τι θα κάνουν το χειμώνα. Γιατί όπως είπε, πρόκειται για μία από τις τέσσερις επιλογές υπέρ της υγείας των ίδιων των εργαζομένων και των γύρων τους. Να περάσουν το χειμώνα μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Και συνέχεια, πόσοι άραγε θα στοιχημάτιζαν πριν από 6 μήνες ότι στα μέσα Ιουλίου 5.300.000 Έλληνες θα είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και ότι περίπου 4.300.000 θα ήταν ήδη πλήρως θωρακισμένοι, το 70% αρχές καλοκαιριού πάει περίπατο. Λέω και εγώ τώρα, αλήθεια, πόσοι άραγε θα στοιχημάτιζαν πριν από 6 μήνες ότι θα είχαμε σήμερα 12.778 νεκρούς? Παρακάτω. Το εμβόλιο θέλει λίγο χρόνο για να γίνει η ασπίδα μας. Δεν είναι ασπίδα, αλλά θα γίνει. Όσο για το νέο κόσμο που ξεμερώνει, The Brave New World, οι ελευθερίες θα αποκαθίστανται σταδιακά με διαβατήριο το εμβόλιο και σταθερούν στους βασικούς κανόνες. Μάσκα όταν είμαστε με άλλους, ακόμη και έξω, ατομική υγιεινή και πολλά τεστ. Αυτά για εμάς τους πολίτες. Ενώ η πολιτεία θα βρίσκεται σε επιφυλακή ώστε να παρακολουθεί τοπικές εξάρσεις, την ετοιμότητα των νοσοκομείων και την τήρηση των μέτρων. Δηλαδή, όπως μέχρι τώρα, η πολιτεία θα είναι παρατηρητής και θα φροντίζει να επιβλέπει την τήρηση των περιοριστικών μέτρων, μέτρων τάξης, που οι πολίτες θα είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν. Τι δεν καταλάβατε? Το κατάλαβε ο φίλος ο Τάκης που μου στείλε την ανακοίνωση που βγήκε στη Σπάρτη. 7 Εβδόμου, προς όλο το προσωπικό, από εταιρεία. Η εταιρεία είναι σε θέση να ανακοινώσει ότι όλοι όσοι δεν έκαναν το εμβόλιο, χωρίς να υπάρχει ιατρικός λόγος, παρένθεση, με χαρτί από κρατικό νοσοκομείο, κλείνει παρένθεση, δεν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους. Καθώς επίσης, όσοι εργαζόμενοι είναι αορίστου χρόνου, αν κολλήσουν τον ιό, με ύψιλον ο ιός, και δημιουργήσουν προβλήματα, μήπως εννοεί το ιό του επιχειρηματία, και δημιουργήσουν προβλήματα στην καλή λειτουργία της επιχείρησης, θα απολύονται χωρίς αποζημίωση, καθώς θα πηγαίνουμε, λέει, στα ελληνικά δικαστήρια, ζητώντας και αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, ο ΙΔΑ. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε, εδώ είναι το ωραίο, όσους αγαπούν και ενδιαφέρονται για την επιχείρηση και δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, έχουν επιλογή, να παραιτηθούν από μόνοι τους. Γιατί αλλιώς θα σας απολύσουνε. Το καταλάβατε? Χριστέ μου, τι έχουμε πάθει? Πέστε μου τι έχουμε πάθει. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Να περνάτε καλά, παιδιά. Τρίτη και 13 με Μητσοτάκη, λέει, πρωθυπουργό. Σπυρίδων Άδωνα, υπουργό. Μπλε ανάπτυξης. Ρε τι ζούμε, πού σε ρε παλιό Πασόκ? Μαζί σου. Ορθόδοξο, πράσινη ανάπτυξη θα λέτε και θα κλαίτε. Α, είσαι πολύ Πασόκ εσύ. Καλημέρα η Δήμητρα, Θεσσαλονίκη φαντάζομαι. Δηλαδή το 40% υπερισχύει του 60%. Τι άντα στις εκλογές, γιατί δεν αναρωτιέσαι γι' αυτό? Λέει ο Νίκος, κρίνοντας από την επιχειρηματολογία της πολιτείας με σκοπό την πειθό προς τον πολίτη για εμβολιασμό, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι και αυτοί μάλλον κατατάσσεται στους αντιεμβολιαστές. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, ελάτε. Κωνσταντίν, εγώ δεν επιμένω για τίποτα. Εγώ απλά παραθέτω. Με συγχωρείς, δεν είναι ερωτήματα κουτοπώνυρα αυτά. Ο Βασίλης έχει κέφι πρωί-πρωί, φαίνεται έκανε τον περίπατο στην παραλιακή. Τον έχω συναντήσει κανένα δύο φορές, αυτός δεν με έχει προσέξει.
Λοιπόν, καλημέρα από την υγειονομική ανοσία που θα είχαμε τέλος Ιουνίου. Φτάσαμε στην υγειονομική ανοησία και μάλιστα με διάγγελμα. Δεν κάνουν διαγγέλματα οι πρωθυπουργοί. Πόσες φορές θα σας το πω. Διαγγέλματα κάνει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πρόεδρος. Εγγράφει τώρα για την Κύπρο διάγγελμα. Την ώρα που μας ζαλίζουν όλοι τα πελέ, θα σας διαβάσω μία επιστολή ενός φίλου ακροατή, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, έτσι θα πάμε σε διάλειμμα, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, Έλληνας. Θέλω να την προσέξετε για να καταλάβετε πόσο δίνουν τη μάχη της πυθούς, της πυθούς. Είναι το κράτος που μελετά, παρατηρεί, προβλέπει κτλ. Λοιπόν, να δω τώρα τι θα πούνε όλοι αυτοί που λένε αυτούς που και τα λοιπά έχουν αντίρρησης. Ακούστε το. Ονομάζομαι Δημήτρης. Δεν θα πω το επίθετο, είναι στη διάθεσή μας. Επιθυμώ την ανωνυμία προς το παρόν, λέει ο άνθρωπος. Ονομάζομαι Δημήτρης. Θέλω να σας μεταφέρω τον προβληματισμό μου σχετικά με τον εμβολιασμό. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος. Έχω περάσει COVID στην Ισπανία πριν από 3 μήνες. Ταξιδεύω επαγγελματικά 2 φορές το μήνα και το κόστος των PCR είναι ασύμφορο. Η οδηγία του προσωπικού μου γιατρού είναι να περιμένω 6 μήνες για τον εμβολιασμό και μετά το πέρας των 6 μηνών να κάνω 1 δόση εμβολίου. Παρόλα αυτά, αποφάσισα να κάνω το εμβόλιο της Pfizer στην Ελλάδα νωρίτερα, μιας και χρειάζομαι επαγγελματικά το πιστοποιητικό. Όχι, άμεσα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αρχικά λέει ο Δημήτρης να σας ενημερώσω ότι η ιστοσελίδα εμβόλιο.gov.gr λειτουργεί μόνο εντός Ελλάδας. Σου πάτε ρε παιδιά, αυτή η έξυπνη ψηφιακή μόνο εντός Ελλάδας. Α, είναι εθνικίστρια σελίδα. Είναι αδύνατο να κλείσω ημερομηνία και να προγραμματίσω το ταξίδι μου ανάλογα παρά μόνο αν βρίσκομαι εντός Ελλάδας και κάνω χρήση της σελίδας. Είναι τα κίνητρα να επιστρέψεις Δημήτρη μου στον τόπο. Σας παραθέτω screenshot από το πώς εμφανίζεται η σελίδα στο εξωτερικό. Μιας και πρόκειται για σελίδα στο ίντερνετ, προκαλεί εντύπωση ότι επέλεξαν να κρατήσουν τη σελίδα λειτουργική, ο άνθρωπος λέει πολύ σοβαρά πράγματα, για μόνο τους Έλληνες που γεωγραφικά βρίσκονται εντός της Ελλάδας. Και μου στέλνει τη σελίδα. Λέει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού, πρόσβαση στην εφαρμογή. Σημείωση. Η σελίδα που προσπαθείτε να επισκεφτείτε είναι διαθέσιμη μόνο εντός Ελλάδας. Μπορείτε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα και να συνεχίσετε την περιήγησή σας στο εμβόλιο.gov.gr. Ω, Δημητράκη, ξαναγύρνα πίσω. Το επόμενο πρόβλημά μου, δεν τελειώσαμε, είναι το εξής. Οι γιατροί μου, προσωπικός γιατρός και γιατρός που με παρακολούθησε στο νοσοκομείο, με ενημέρωσαν ότι προβλέπεται να κάνω μόνο 1 δόση εμβολίου αφού έχω περάσει COVID. Στην Ελλάδα όμως δεν έχει προβλεφθεί κάποιος τρόπος να καταχωρήσω στο σύστημα ότι έχω νοσήσει στο εξωτερικό, επομένως με αναγκάζουν να κάνω 2 δόσεις. Προσπαθώ εδώ και περίπου 1 μήνα να βρω κάποιον να δώσει απάντηση και ήδη έχω στείλει email στον ΕΟΔΗ, τα οποία ποτέ δεν απαντήθηκαν. Είναι ο ΕΟΔΗ που προβληματίζεται κάθε μέρα κατά πάνω μας. Παραθέτω λέει απόκομα της αυτοματοποιημένης απάντησης του ΕΟΔΗ. Μας το στείλει ο άνθρωπος. Η απάντηση του ΕΟΔΗ είναι με αλγόριθμο αυτοματοποιημένη. Δεν την έγραψε ο υπάλληλος του ΕΟΔΗ Νίκος και γράφει πάνω-πάνω. Αυτόματη απάντηση. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας με το gov.gr. Στη συγκεκριμένη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να υποβάλλετε αποκλειστικά προτάσεις για να εξεταστούν και να ληφθούν υπόψη σε επόμενες εκδόσεις του gov.gr. Δηλαδή, δώστε τεχνογνωσία εσείς. Για να υποβάλλετε ερώτημα σχετικά με κάποια υπηρεσία που παρουσιάζεται στο gov.gr, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο επικοινωνία που θα βρείτε στο δεξί μέρος της σελίδας που περιγράφει κάθε υπηρεσία. Το αίτημά σας θα υποβληθεί με αυτόν τον τρόπο προς τον αρμόδιο φορέα ή την ανεξάρτητη αρχή που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το gov.gr συγκεντρώνει τις υπηρεσίες όλων των φορέων και του γράφει εκεί πράγματα για το θέμα του τίποτα. Έχω επίσης, λέει ο Δημήτρης, μιλήσει με ΚΕΠ, νοσοκομεία, εμβολιαστικά κέντρα και δεν μπόρεσαν να δώσουν λύση. Μες στην προσπάθεια λύσης, μάλιστα, ακούστηκε και η πρόταση από εμβολιαστικό κέντρο, ακούστε εδώ,
να κάνω μία δόση εμβολίου και να μην πάρω πιστοποιητικό. Φαντάζομαι ότι θα ήταν κακό χιούμορ. Κάθε μήνα επομίζομαι ένα κόστος 400 ευρώ συνολικά για τις PCR. Μπορώ να παραθέσω απόδειξη από επιστημονική κάρτα αν το κρίνετε. Όχι, Δημήτρη μου, δεν το κρίνουμε. Θέλω να κάνω το εμβόλιο, αλλά θέλω και να ακολουθήσω τις οδηγίες των γιατρών. Ως πολίτης θα επιθυμούσα να ακολουθήσω τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όχι να αναγκάζομαι έστω και ανώνυμα να δημοσιεύω το προσωπικό μου πρόβλημα που δεν είναι μόνο δικό του. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι έγγραφα χρειάζεστε, αρκεί να γίνει ανώνυμα, παρακαλώ, με εκτίμηση Δημήτρης. Δεν λέμε επίθετο. Και το Δημήτρης είναι fake. Σας το λέω καθαρά. Να μην εκθέσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, έχει να πει κανείς τίποτα? Ακούει ο ΕΟ, διότι και χθες η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής αναγκάστηκε να βάλει στη θέση του το γραμματέα εμπορίου και ανάπτυξης που έλεγε ότι αν έχεις νοσήσει το 20 θα κάνεις δύο δόσεις. Τι λέει, λέει η Θεοδωρίδου, πού το βρήκε αυτό? Μία σύσταση έχουμε κάνει. Όποιος έχει νοσήσει, μία δόση. Μέσα στο εύρος εξαμήνου. Μετά το εξάμηνο δηλαδή. Μόνο που ο Δημήτρης εδώ δεν μπορεί πρώτο να μπει στη σελίδα γιατί απευθύνεται αποκλειστικά μόνο εσωτερικά. Δεύτερον, όπου και αν πάει, δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη. Κοινώς του λένε, ας πρόσεχες που νόσησες στην Ισπανία. Έπρεπε να νοσήσεις εδώ, να είναι τοπικό. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πάμε καλά, ε! Γιάννης, εγώ δεν περίμενα ποτέ η πρόσληψη εργασία να εξαρτάται από ένα εμβόλιο. Έχω ζήσει πολλά 49 ετών πλέον, αλλά όλα αυτά με ξεπερνούν. Αχ, Γιάννη, βιάζεσαι, Γιάννη. Βιάζεσαι. Γίναν τα εμβόλια προϊόντα τηλεμάρκετινγκ, λέει ο Γιώργος από την Άξο. Αντιμετωπίζει την υγειονομική κρίση, την οικονομική κρίση, τα ελληνοτουρκικά, γεωτρήσεις, ασφαλιστικά, αρθρητικά, πόνο στο στομάχι και ό,τι άλλο προκύψει. Οι πρώτοι 10.000 που θα κλείσουν τώρα δώρο την Τρίτη. Γιώργο, δεν είναι για αστείο, αλλά δυστυχώς με τέτοια κατάντησε αστείο. Α, και η Σούλα μου λέει, κύριε Σαχίνη, καλημέρα. Καλημέρα, Σούλα. Εγώ μένω στη Λισαβόνα, έχω το ίδιο πρόβλημα. Νόσησα ομοίως, συνεννοούμε με τον γιατρό μου για μία δόση, εδώ στην πατρίδα που ήρθα τώρα, αλλά αν την κάνω δεν παίρνω πιστοποιητικό, άσε που κάποιοι μου λένε να κάνω δύο, και πάντως δεν αναγνωρίζουν την νόσα στην Πορτογαλία. Αυτοί μετριώνται όλοι. Δεν είναι ένα σχέδιο. Και πώς μετριώνται και πού καταγράφονται?